Περιμέναμε ότι θα παίξουμε καλά, γιατί στην έδρα μας πάντα παίζουμε καλά. Απλώς έχουμε ένα πρόβλημα στην έδρα μας. Κλείνονται οι αντίπαλοι λόγω ότι παίζουν με τον πρώτο και είναι μέχρι να βάλουμε τον γκολ. Μας δυσκολέψανε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Κρεωνοαερίου. Στο δεύτερο μπήκε το γρήγορο γκολ, απελευθερωθήκαμε και είχαμε και πάρα πολλές ευκαιρίες να διευρύνουμε το σκορ. Όμως θέλω να πω ότι η ομάδα του Κρεωνοαερίου είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλά δουλεμένη με ένα πολύ καλό προπονητή. Την έχουμε αντιμετωπίσει φέτος άλλες δύο φορές στην έδρα της, που είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που μεσολαβεί σε 10 περίπου ημέρες, είναι το παιχνίδι του Κυπέλλου, που θα είναι πάλι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι και σίγουρα θα μας δυσκολέψει. Πάμε τώρα παιχνίδι το παιχνίδι, να δούμε την επόμενη εβδομάδα παίζουμε στο Παθιακάκι, μετά έχουμε το Κύπελλο πάλι με την ομάδα του Κρεωνοαερίου και από εκεί πέρα βλέπουμε για να διασφαλίσουμε την άνοδό μας. Και μια κουβέντα για τον κόσμο που στήριξε και σήμερα την ομάδα. Πάντα ο κόσμος μας ακολουθεί. Κάποιες στιγμές όντως αγχώνονται για αυτοί απ' έξω. Ξέρουν ότι έχουμε καλή ομάδα, περιμένουν πάρα πολλά από εμάς, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Πάντως τους ευχαριστούμε, διότι και την Τετάρτη είχαμε αρκετό κόσμο που μας βοήθησε πάρα πολύ στο εκτός έδρας παιχνίδι του Κυπέλλου. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.